Η ΑΕΛ στην επίθεση με τον Μακλούρ. Θα κάνει το step back, το shoot, στο σίδερο, επιθετικό rebound, καλάθι για την ΑΕΛ με τον McCoy. Πάει να του φύγει λίγο η μπάλα, ο Μάριος Γεωργίου ζητάει από τους παίχτες του να ακροβολιστούν. Shepard για τρεις, μέσα. Καλάθι τριών πόντων για την Πέα Πολέκα ΑΕΛ. Ο οποίος πέρασε αλλαγή στη θέση του McCoy, Μάριος Γεωργίου, σκοράρει. Καλάθι για την ΑΕΛ και πρώτο προβάδισμα για την ομάδα της Λεμεσού στο σημερινό παιχνίδι. 22-13. Η ΑΕΛ μπροστά, το σιούτ μέσα, βάζει τέλος σε αυτό το σερί που έτρεχε η ομάδα της Λεμεσού. Δημητρίου γίνεται το switch, ο Πέρι τώρα έχει το mismatch υπέρ του, αντίπαλος του Μάριος Γεωργίου, πιο γρήγορος είναι ο Πέρι. Το σιούτ έξω από τον Παπαδημητρίου, θα πετύχει το καλάθι τριών πόντων από μακριά. Παναγιώτης Μάρκου για τρεις, η απάντηση. Με ρεκόρ 5-0, 4-1 έχουν Κεραυνός και Πετρολίνα ΑΕΚ. Το καλάθι από τον Μάρκου. Μακλούρ. Το σιούτ για τρεις, εύστοχος. Σέρπεντ. 12 πόντους ο Σέρπεντ, προς σκορ του αγώνα. Προς ποιησή του, μέσα. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον center του ΑΠΟΠ που πάει προς το καλάθι. Ο ΑΠΟΠ που αγωνίζεται σήμερα με τρεις ξένους και όχι τέσσερις. Και αυτό φυσικά είναι handicap για την ομάδα του Αλέξη Λεκισβίλη που δεν έχει επιλογές από τον πάγκο. Η ΑΕΛ από την άλλη βάζει παίχτες που κάνουν τη διαφορά ερχόμενοι από τον πάγκο. 16 ευθερότητα για το shoot, στα 24 ξαναπήγε το ρολόι. Πάσα στη weak side, ελεύθερο shoot για 3, μέσα και αυτό, 5 στα 15 τρίποντα η ΑΕΛ που βελτιώνει το ποσοστό της. Τελευταία φορά που είχαμε και τις 6 επαρχίες να εκπροσωπούνται στην πρώτη κατηγορία, εδώ το τρίποντο για τον ΑΠΟΠ με τον Παπαδημητρίου, βασικός. Και έχοντας βγει αλλαγή μετά από 1,5 λεπτό, τώρα ξαναεπιστρέφει με το νούμερο 6 της ΑΕΛ. Η ΑΕΛ που μεγαλώνει και άλλο το προβάδισμά της, συν 31 είναι το μεγαλύτερο της προβάδισμα σήμερα. Και ο Μονιά της θα περάσει το κέντρο και θα αφήσει την μπάλα κάτω στο παρκέ. Δεν θα ολοκληρωθεί, δεν θα κάνει επίθεση, θα σεβαστεί το αντίπαλο και έτσι ο τελικός σκορ στον Νίκο Σολομονίδης, η Πέα Πολέκα ΑΕΛ 82, από Πάφου 53. Εύκολη νίκη για την ομάδα της Λεμεσού, η οποία λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου πήρε μπρος και από τότε δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να απειλήσουν. 20 πόντους ο Σέπερτ, 12 ο Μάριος Γεωργίου, 10 ο McCoy. McCoy που είχε και 9 rebound. Για την ομάδα της Πάφου, ο Ρεκβόν Ρότζερς με double-double. 15 πόντους, 13 rebound.